Και τώρα, μια και είπαμε και για τι δεύτερε εκλογέ, πάμε σε σένα χαρά να μα πει τι έγινε τελικά. Γιατί από ό,τι φαίνεται, επέστρεψε τηλεφωνικά τη διερευνητική εντολή στην πρόεδρο τη Δημοκρατία, ο Κυριακό Μητσοτάκη. Και 25 Ιουνίου, από ό,τι φαίνεται, θα είναι ο δεύτερο γύρο. Ναι, το είχε προαναγγείλει ήδη ο Πρωθυπουργό στην συνάντηση που είχε το πρωί με την κυρία Σακελεροπούλου. Επέστρεψε λοιπόν ο Κυριακό Μητσοτάκη τηλεφωνικά το απόγευμα τη διερευνητική εντολή στην πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ε, στη συνάντηση που είχε μαζί της το πρωί όταν την παρέλαβε τη διερευνητική είχε πει ότι θα την επιστρέψει το απόγευμα ώστε να γίνουν οι εκλογές ενδεχομένως 25 Ιουνίου ανακοίνωση εξέδωσε και η Προεδρία της Δημοκρατίας που αναφέρει ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου και την ενημέρωσε... Ότι καταθέτει τη διερευνητική εντολή που έλαβε για το σχηματισμό κυβέρνηση. Κατόπιν τούτου να πούμε, η κυρία Σακελεροπούλου θα δεχθεί αύριο στι 11 το πρωί τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να του αναθέσει την δεύτερη διερευνητική εντολή, σύμφωνα με τι διατάξει βέβαια του συντάγματο και να πούμε επίση ότι σε ένα μπαρά τηλεφωνημάτων που είχε με τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Δημήτρη Κουτσούμπα και τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι στόχος είναι οι επόμενες εκλογές να γίνουν 25 Ιουνίου. Mm -hmm. Σύμφωνα λοιπόν με κυβερνητικές πηγές, ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί πως δεν υπάρχει προϋπόθεση για σχηματισμό κυβέρνησης από την παρούσα Βουλή, κάτι που είπε και στην κυρία Σακελαροπούλου το πρωί, και μετέφερε στους πολιτικούς αρχηγούς ότι η κυβέρνηση θα προτείνει την επίσπευση της σύγκλησης και διάλυσης της Νέας Βουλής, ότε, ώστε να διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές στις 25 Ιουνίου. Έτσι πλέον οι διαδικασίες τρέχουν με γοργούς ρυθμούς. Η Νέα Βουλή δεν θα ορκιστεί την 1η Ιουνίου, αλλά την Κυριακή 28 Μαΐου και τη Δευτέρα, την επόμενη μέρα, 29 Μαΐου θα προκηρυχθούν οι εκλογέ. Επίση, να πούμε Οπότε... ότι παίζει και ισχυρά το σενάριο να γίνουν όλε οι διαδικασίε τη Δευτέρα και όχι την Κυριακή. Όπω και να έχει, πάντω το θέμα είναι ότι από ό,τι φαίνεται. Επισπεύδονται οι ναι, Ναι, 25 Ιουνίου θα είναι ο δεύτερο γύρος όπου εκεί θα κρυθούν όλα.